Τα πήρε όλα και έφυγε. Τέος κοινοτάρχης χωριού της επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, δεν παρέδωσε ποτέ το ταμείο στην νυν πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Όπως κατήγγειλε λειτουργός της επαρχιακής διοίκησης, ο 62χρονος θα έπρεπε να είχε παραδώσει φεύγοντας από το Συμβούλιο το χρηματικό ποσό των 50.400 ευρώ, καθώς και οικονομικές καταστάσεις που υπέγραψε ο ίδιος. Ο ύποπτος όμως, όπως ανέφερε στις αρχές η λειτουργός, παρέδωσε στην κοινοτάρχη ποσό που έφτανε μόλις στις 6.000. Το έλλειμμα διαπιστώθηκε όταν η ηλεκτρική υπηρεσία έδωσε τον έλεγχο σε λογιστικό γραφείο, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία διαπίστωσε ότι ο τέος κοινοτάρχης εξαφάνισε και μπλοκ αποδείξεων της υδατοπρομήθειας, για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκε για εισπράξεις που δεν μπήκαν ποτέ στα ταμεία του Συμβουλίου. Εναντίον του 62χρονου εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται από την αστυνομία.